Να φοβάσαι. Από εδώ, πεντάστερο από κάτω. Εγώ είμαι καθημερινός, κρίνω από τους ανθρώπους. Καθημερινός με κλέβουν. Οι άνθρωποι αυτοί, αφού δεν ανακαινίζονται ξενοδοχεία, δεν γίνεται τίποτα, δεν έχουν χώρο ζωής. Και είναι αναγκασμένοι, δεν πάνε δουλέψουν και είναι αναγκασμένοι έστω και το καλώδιο να σου τραβήξουν αν έχεις μια παλατζέζα να σου πάρει. Μπαίνουν μία, οι δύο απ' έξω, ο ένας μέσα. Μου παίρνει έναν οξύδωτο καζάνι, 100 κιλό. Του λέω τι θέλεις μέσα, λέει το σκυλάκι μου ψάχνω να βρω. Λοιπόν, πάει αυτό, μου παίρνει το μολύβι. Προχτές πριν 4 μέρες μου πήραν 7 γαζιέρες. Αυτά είναι αντίκεις που έχω. Λοιπόν, στο χωράφι ήρθαν να μου ανοίξουν τις αποθήκες. Και τι θα κάνω. Μπορείς να μου δώσεις ένα χαρτί, αν τον ευρώ, μέσα στο σπίτι μου που τα βάζουν τα μωρά παιδιά από τα καμπινέ, το παράθυρο και μπαίνουν και κλέβουν τα όπλα και το ένα και το άλλο. Μπορείς να μου δώσεις ένα χαρτί, να μου λέει ότι όταν τον ευρείς μέσα στη μάνδρα σου που είναι περιφραγμένη και κλειδωμένη, να τον πυροβολήσω. Μπορείς να μου το δώσεις. Μπορεί. Και εγώ τι θα κάνω, θα κάτσω εγώ, θα κάτσω εκεί, δηλαδή να μην κοιμάμαι και να μιλάω αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν δίκιο, δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν έχει πια κατάλληλα αυτά τα πράγματα. Ήδη τα πει. Δεν κατάλαβα γιατί. Συγγνώμη, γνωρίζεις πόσες κλεφτιές έχουν κάνει αυτό το μήνα. Ήμουνα στο Βασιλιάδη και ψώνησα. Σήμερα φέραμε του Βερτόλια. Πήγαν. Πήγανε πράγματα. Εγώ τελείωσα. Να μιλήσουμε λίγο για τα γραμματεία επιχειρηματίες. Να κάτι. Είμαστε προς την πώληση για κάτω ψέματα να ζούμε τους τουρίστες. Το να τους φέρει εκεί πέρα τους καταστρέφει στο οδικό, εκεί που έχουμε ξενοδοχείο εκεί πέρα, ακόμα στα δικαστήρια είναι. Δουλεύει προσωπικό για μένα, για την κυρία, για την κυρία, για όλους. Όλοι αυτοί δεν θα γίνουν. Αν έχω κλείσει, όπου θα δουλέψουν. Μας θα είστε εσείς, που θα είστε την γη τους ή όχι. Έχουν παιδιά, είναι πολλές οικογένειες από πίσω. Και ούτε μία ενημέρωση, δεν είναι. Κάτι δεν έχει γίνει τίποτα. Και είναι και αυθαίρετο, αλλά όλα τα γνωρίζουμε. Έχει έρθει ένα χαρτί. Δεν θα έχουμε λύση. Αν βγουν σήμερα μέσα, θα έχουν πρόβλημα να του κόψουν. Σχολείο να γνωρίζουν. Εγώ είμαι δημάρχη, δεν θα έχω υπερβολικά. Το μάθος και θέλει. Αν βγουν μέσα τα τέλη. Το κύριο είναι πότε. Πέρασα κατά. Αν βγουν μέσα από τα τέλη. Και από ό,τι αμέσω θα βγουν. Και αν βγουν και εγώ θέλω να ρωτήσω με ποιο δικαίωμα μεταφέρεται εκεί, το οποίο καταρχήν να φέρω. Δεν μπορεί να πάρει ρεύμα. Θα του δώσω ένα. Κακώς. Και μετά θα γίνει νόμιμο. Ένα λεπτό να ρωτήσω. Δεν μπορεί να πάρει ρεύμα. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μεταφερθούν εκεί πέρα. Έχετε σκεφτεί είμαστε γύρω στις 50 οικογένειες εκεί πέρα. Και ήδη αυτοί οι οικογένειες που εφάπτονται του Αλεξάνδρου Φράσου, όλο το μήνα Ιούνιο που τα παιδιά του γράφανε Πανελλήνιες, μας τρέχανε συνέχεια για να κλείσουμε τα ηχεία. Αν δείτε, τουλάχιστον έχω, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος, έχουμε πάρει πάνω από 30 ηχεία, δεν ξέρω που τα βρίσκονται, συνέχεια τέρμα τη μουσική. Δηλαδή, εμάς θα είναι καταστροφή για την περιοχή και όχι μόνο για την περιοχή. Τουλάχιστον στο Αλεξάνδρα Φάσον εκεί πέρα δεν φέρνει από τον δρόμο. Τώρα περνάνε τα τουριστικά λεωφορεία, περνάνε οι τουρίστες, νομίζω θα είναι και σε φύλλα για την περιοχή αυτό το πράγμα. Είναι μια λάθος απόφαση και θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Σε διαφορετική περίπτωση να ξέρετε ότι εμείς θα αντιδράσουμε έντονα και βία. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να βγουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα πλήσουμε τον χώρο. Όλοι οι τουρίστες περνάνε από εκεί. Για την κάκη που ρωτάνε, όλοι περνάνε από εκεί. Τι να κάνουν τώρα, κάποιος να δούσε να δούσε. Όχι, δεν είναι εκεί. Μόνο να σας δείτε το εκεί. Εκτός τα ξενοδοχεία ήταν μια ρίσκη περιοχή. Μαζευτήκαμε 50-70% άνθρωποι, φτιάξαμε ένα σπίτι και ξαφνικά αυτή η περιοχή πλέον είναι ακατάλληλη για να μείνει η οικογένεια με αυτούς τους ανθρώπους. Τελείως ακατάλληλη. Μια περιοχή που έχει να μείνει η οικογένεια με αυτούς τους ανθρώπους. Στο χωράφι. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν είναι ένα οικοπεδάκι μικρό και το κάλυψε. Είναι εκτάσεις 4 και 5 θέματα και πάνω. Αυτά δεν μαζεύονται. Ούτε καλύπτονται, ούτε μπορείς να τα ασφαλίσεις. Από πουθενά δεν μπορεί να τα ασφαλίσει. Όποτε παίρνουν μέσα, βλέπουν και φεύγουν.